παραμένει το πολιτικό αδιέξοδο στο Χονγκ Κονγκ. Παρότι ο αποκλεισμός του κέντρου της πόλης χαλάρωσε προσωρινά, δεν υπάρχουν σημάδια έναρξης διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και διαδηλωτών. Μετά τη δύση του ηλίου, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, αν και ο αριθμός των διαδηλωτών είναι σαφώς μειωμένος. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια, ωστόσο εδώ υπάρχουν λιγότεροι διαδηλωτές από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Ήρθα εδώ για να στηρίξω το κίνημα. Ελπίζω ότι ακόμα περισσότεροι άνθρωποι θα εμφανιστούν για να συνεχιστεί αυτό το κίνημα. Νωρίτερα, οι διαδηλωτές συμμορφώθηκαν εν μέρη στο τελεσίγραφο του κυβερνήτη και επέτρεψαν σε μαθητές και δημόσιους υπαλλήλους να επιστρέψουν στα σχολεία και τις εργασίες τους. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν ξεκινήσει ο διάλογος, η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Μετά από μία εβδομάδα αποκλεισμού του κέντρου της πόλης, το κίνημα πολιτικής ανυπακοής στο Χονγκ Κονγκ παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων, ωστόσο, καλούν τους πολίτες να διεκδικήσουν μέχρι τέλους πολιτική χειραφέτηση από το Πεκίνο και να κρατήσουν ζωντανό το όραμα του κινήματος της ομπρέλας.